Πάμε για Άγιο Αχίλιο τώρα. Πηγαίνοντας προς το νησάκι του Αγίου Αχιλίου, μας έπιασε βροχή και δεν μπορούσαμε να μείνουμε πολλή ώρα, οπότε απλά κάναμε μια γρήγορη επίσκεψη. Το νησάκι κατοικείται, ναι, αρκετό καιρό έτσι που κατοικείται, γύρω στα 25 άτομα. Και θέλαμε να μάθουμε λίγο παραπάνω για τα ξυλόγλυπτα εδώ σε αυτό το ξενώνα, αλλά δεν μπορούσαμε δυστυχώς να βρούμε κάποιον. Οπότε απλά γίναμε παρατηρητές αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχει φτιάξει εκεί πέρα ο άνθρωπος. Ωραίος ο γλύπτης. Είναι καφέ, ε. Πάμε λίγο για το εκκλησάκι. Πάμε λίγο για τη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου. Από τι, ο επίσημος τίτλος τέλος πάντων. Βασιλική Αγίου Αχιλίου. Βυζαντινό.
Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα ή μπορούμε. Δεν μπορούμε. Τώρα είμαστε στο χωριό Ψαράδες, είναι ακριβώς πάνω στη λίμνη, πίσω από το κεντρικό δρόμο. Παρκάραμε εδώ. Φοβερό το χρώμα από τις πέτρες και από αυτό που έχουν χρησιμοποιήσει οι αχτίες, με αυτό το κόκκινο υπέροχο. Πολύ κλειστών. Για πάμε από κάτω, πάμε λίγο από κάτω. Εδώ είμαστε, ναι, στην πλατεία, στο κεντρικό, όπως θέλεις πες το. Αυτά τα πιπεριές εκεί, σπυροκάτω από τη σκάλα. Είναι πιπεριές, είναι δίχτυα. Δίχτυα είναι. Τι είδες? Ένα κύριο με μια κόκκινη ομπρέλα είδα. Σοβαρά. Και εσύ δεύτερος με τη ροζ. Ήρθαμε χθες το βράδυ εδώ, ήμασταν χθες το βράδυ, αλλά έκλεισαν όλα γύρω στις 8 η ώρα, 8.30 είχαν κλείσει όλα. Βέβαια είναι μια μέρα δύσκολη, Τρίτη και Δευτέρες εδώ πέρα από ό,τι μου λένε, και οι άνθρωποι κλείνουν γιατί δεν έχει και κόσμο αυτή την περίοδο. Τι να κάνουν, εντάξει. Εδώ παρακαλώ, συνήθως βάζουν τα σκουπίδια. Νερό, νιέντε. Σύφος. Πάπαλα. Κάτε να του κλείσω, γιατί ποιος ξέρει κάποια στιγμή. Τι. Μπορεί να έχει και θα τρέχει χωρίς. Από εκεί παίρνουν τις βάρκες και φεύγουν στα 2 χιλιόμετρα περίπου, και μπορεί κάποιος να δει τις σπηλιές που ζούσαν κάποιοι μοναχοί και ένα μοναστήρι που είναι πάνω σε μια σπηλιά. Ανεβαίνει σκαλιά. Σήμερα δεν μπορώ να πάμε να το δούμε γιατί είναι κολόγερος. Χτισμένα με λάσπη. Ξύλα, ανά μέτρο περίπου, και
λάσπη. Εδώ δεν βρέχει. Έχει χιόνια, έχει τέτοια πράγματα, αλλά βροχές για να ξεμπλένει αυτό δεν έχει τόσο πολλές. Ορίστε, και μερικά που είναι χτισμένα με ξύλο και λάσπη πάνω στην πέτρα. Αυτό το βιντεάκι ήταν από την περιοχή των Πρεσπών που βρεθήκαμε. Ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να σας άρεσε.